Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα καλησπερίσουμε τον Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, τον κύριο Απόστολο Βαγιανά. Κύριε Βαγιανά, καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρία Μπαλέτα, σε εσάς και τους τηλεθεατές. Κύριε Βαγιανά, μία νέα καθημερινότητα θα ξεκινήσει για τους μαθητές στις 14 Σεπτεμβρίου. Είχαμε τελικά παράταση της έναρξης των σχολείων. Σύμφωνα με αυτά που συνεβούλευσαν οι ειδικοί, προεκρίθη ότι θα έπρεπε να περιμένουμε κάποιο χρονικό διάστημα, ώστε να έχουν επιστρέψει από τις διακοπές περισσότερες οικογένειες, ώστε να έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα ως προς το πώς πάει ο ιός. Για να μπορούν και οι οικογένειες να κάνουν τον προγραμματισμό τους και φυσικά αν θα πάνε τα παιδιά στο σχολείο ή αν θα χρειαστεί να παραμείνουν για κάποιο διάστημα, γιατί κάποιο παιδί ή κάποιος από την οικογένειά τους ενδεχομένως να έχει νοσήσει ή οτιδήποτε άλλο. Παρ' όλα αυτά, εμείς ήμασταν έτοιμοι. Τα βιβλία είχαν έρθει εδώ και 1,5 μήνα. Προσελήφθησαν οι εκπαιδευτικοί της ειδικής αγωγής, αλλά και το ειδικό βοηθητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό. 42 άτομα ήρθαν σε εμάς νεοδιόριστη στην ειδική αγωγή, στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Καβάλας δηλαδή. Και φυσικά έχουμε μπροστά μας το μεγάλο στοίχημα, την πρόκληση να ξεκινήσει η σχολική χρονιά με τους καλύτερους δυνατούς όρους. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό δεν είναι πάντα εύκολο, γιατί δεν εξαρτάται μόνο από εμάς. Εξαρτάται από την γενική συμπεριφορά του πληθυσμού. Όλων ημών δηλαδή, πώς συμπεριφερόμαστε και στην προσωπική μας ζωή. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι αν τηρούνται οι αποστάσεις, χρησιμοποιείται η μάσκα, γίνεται τακτικό πλήσιμο των χεριών, καθαριότητα κτλ., τότε μειώνονται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό οι πιθανότητες να εξαπλωθεί ο ιός. Αυτό δεν είναι μόνο κάτι που αφορά τα σχολεία, για τα οποία συζητούμε τώρα και ενδιαφερόμαστε. Είναι κάτι που ενδιαφέρει πρωτίστως όλη τη χώρα, την οικονομία μας, το αν θα έχει δουλειά ο αδερφός μας, ο συγγενής μας, ο πατέρας μας. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το παίρνουμε, να το βλέπουμε άστοχα. Και γι' αυτό ξαναλέω ότι οι ειδικοί είναι αυτοί οι οποίοι βγάζουν τις επιδημιολογικές καμπύλες και συμβουλεύουν ανάλογα για το πώς πρέπει να κινηθούμε. Κύριε Βαγιανά, τα μέτρα αυτά που ακούσαμε, πώς τα κρίνετε εσείς που έχετε έρθει σε επαφή με τα παιδιά αυτής της ηλικίας? Θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν τα παιδιά, να τηρήσουν όλα αυτά κατά γράμμα? Η αίσθησή μου είναι ότι τα παιδιά έχουν μεγαλύτερο βαθμό ευθύνης, υπευθυνότητας, αν το θέλετε, και έτσι από εμάς τους μεγάλους. Δεν θα ξεχάσω πριν από πολλά χρόνια τον ανησυχία μου όταν ήταν μικρός. Όταν πήγα να πετάξω κάτι στα σκουπίδια, μου λέει: «Θείε», μου λέει, «στην ανακύκλωση. Τα παιδιά όταν μαθαίνουν κάτι από μικρά, το εφαρμόζουν και είναι σε εμάς, για εμάς τους μεγαλύτερους, πάντα ένα παράδειγμα που πρέπει να το ακολουθούμε». Άρα λοιπόν, ναι, πιστεύω ότι τα παιδιά μπορούν να ανταπεξέλθουν. Δεν λέω ότι είναι εύκολο. Κυρία Μπαλέτα, κακά τα ψέματα. Και εμείς φοράμε στο γραφείο μας τις μάσκες, και όταν είμαι, και δεν σας κρύβω, όταν είμαι μόνος με το γραφείο, την κατεβάζω για να αναπνέω καλύτερα, γιατί υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Αλλά δυστυχώς οι καιροί είναι δύσκολοι. Είναι αδύνατη η ιατρική αλλά και η κοινωνική ανάγκη να φορούμε τη μάσκα. Άρα λοιπόν, μέσα σε αυτό το πλαίσιο και οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί θα κάνουμε το καθήκον μας. Σε αυτούς που αντιδρούν, ιδιαίτερα γονείς που λένε ότι δεν θέλουν να στείλουν τα παιδιά τους με μάσκα στα σχολεία, τι απαντάτε? Εγώ δεν είμαι ειδικός, κυρία Μπαλέτα. Και φαντάζομαι ότι οι γονείς που ακολουθούν αυτή την τακτική, ούτε και αυτοί είναι ειδικοί. Αυτό που ακούω από όλους, ανεξαιρέτως τους ειδικούς, είναι ότι πρέπει να κάνουμε μερικά σωστά πράγματα, ούτως ώστε να εμποδίσουμε την εξάπλωση αυτού του κακού ιού. Δεν θα πω εγώ αν είναι, δεν θα πω αν είναι φωνικός ή οτιδήποτε άλλο, αλλά βλέπουμε δυστυχώς να δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Σας ξαναλέω, τόσο στη ζωή των συνανθρώπων μας, όσο στην οικονομία, στις δουλειές μας,
στον τρόπο που βιώνουμε την καθημερινότητά μας. Άρα λοιπόν είμαστε υποχρεωμένοι να τα... Είναι αυτό που λέμε καμιά φορά χαριτολογώντας σαν το μουρουνόλαδο. Θα κλείσουμε τη μύτη μας και θα το πιούμε. Τι να κάνουμε. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Όλοι οι ειδικοί συμφωνούν σε αυτό. Και εν πάση περιπτώσει εγώ θέλω να παρακαλέσω τους γονείς να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων, να ακολουθήσουν με όλες τις συμβουλές των ειδικών για να μπορέσουν και τα παιδιά να πάνε στο σχολείο, διότι κακά τα ψέματα, κυρία Μπαλέτα, η εξαποστάσεως εκπαίδευση μπορεί να προσφέρει σε ιδιαίτερα δύσκολες καταστάσεις μία διέξοδο, αλλά δεν μπορεί να γίνει καθημερινότητα. Θέλω λοιπόν να πω με αυτό ότι για να μπορούμε να έχουμε την παιδεία που μας αξίζει και να μπορούν οι μαθητές να είναι στο σχολείο και οι εκπαιδευτικοί να διδάσκουν, θα πρέπει να τηρήσουμε αυτά τα μέτρα. Αυτό έχω να πω ως έκκληση. Τώρα, να υποχρεώσω κάποιον, δεν μπορώ να το κάνω, όπως αντιλαμβάνεστε. Υπάρχουν βέβαια οι κανονισμοί του σχολείου, αλλά εν πάση περιπτώσει, επιθυμία όλων μας είναι να μην φτάνουμε σε μέτρα τα οποία δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστα ούτε για τους μαθητές, πολλό δε μάλλον και για μας. Γιατί τα παιδιά όλου του κόσμου είναι δικά μας παιδιά. Mm-hmm. Κύριε Βαγιανά, τώρα όσον αφορά τα σχολεία της Καβάλας, μας είπατε μόνο σας ότι τα σχολεία έχουν φτάσει εδώ και 1,5 μήνα. Τα βιβλία έχουν φτάσει στα σχολεία εδώ και 1,5 μήνα και είχαμε 42 άτομα από την ειδική αγωγή. Υπάρχουν κενά που δεν έχουν συμπληρωθεί στην περιφερειακή ενότητα. Έχουν έρθει. Συμπληρώνω, συγγνώμη που το ξέχασα, συμπληρώνω ότι έχουν έρθει και οι αναπληρωτές. Αυτό έγινε επειδή έγινε όμως αυτή η διαδικασία σε μία περίοδο, για να είμαστε προετοιμασμένοι και για την περίπτωση στην οποία θα ανοίγαμε στις 7 του μηνός, έγινε σε μία περίοδο που τα σχολεία ήταν κλειστά. Τώρα, με τη συνεδρίαση που έκαναν οι σύλλογοι των διδασκών τους σήμερα, πρώτη μέρα που βρέθηκαν όλοι στο σχολείο, και με την κατανομή των μαθημάτων που έγινε για τους εκπαιδευτικούς, πήραμε σήμερα ό,τι κενά μπορεί να έχουν δημιουργηθεί. Οι ελλείψεις μας είναι ελάχιστες έως μηδαμινές. Αυτά εδώ θα τα επεξεργαστεί η υπηρεσία μας και αύριο θα στείλει τα αιτήματά μας για την πλήρωση τυχόν κενών θέσεων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, που σας ξαναλέω είναι ελάχιστες, μηδαμινές. Θέλω να πω λοιπόν με αυτό ότι εμείς κάνουμε τη δουλειά μας, η πολιτεία στέκεται στο ύψος της. Είναι αλήθεια ότι ό,τι τη ζητάμε, όσους αναπληρωτές ζητάμε, πραγματικά τους έχουμε, μας το στέλνουν και ακόμα και τα πιο απομακρυσμένα σημεία του νομού είναι καλυμμένα από προσωπικό. Κύριε Βαγιανά, σήμερα είχαμε πολλές αντιδράσεις σχετικά με την καθαριότητα στα σχολεία της Καβάλας. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τι ακριβώς γίνεται, περιμένουμε τις καθαρίστριες? Είναι προφανές ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει φροντίσει να δώσει κονδύλια στους Δήμους, στην τοπική αυτοδιοίκηση, οι οποίοι με τη σειρά τους θα προβούν σε πρόσληψη καθαριστριών, είτε πώς το λέμε, είτε πλήρους απασχόλησης είτε μερικής απασχόλησης. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζω, για να είμαι ειλικρινής. Δεν με αφορά και δεν θα ήθελα να κάνω εισπίδηση στις αρμοδιότητες των Δήμων, όπως αντιλαμβάνεστε. Παρ' όλα αυτά, το κονδύλι έχει βγει και για την αγορά των μασκών και αντισηπτικών, τα οποία θα δοθούν στα σχολεία για να τα έχουν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές, αλλά και για την καθαριότητα. Νομίζω ότι ένας αρκετά μεγάλος αριθμός ατόμων θα απασχοληθεί με την καθαριότητα των σχολείων, σύμφωνα με αυτά που διάβασα και εγώ φυσικά στον τύπο. Σας λέω, δεν είναι θέμα της αρμοδιότητάς μου και δεν μπορώ να κάνω και να γνωρίζω τόσο πολλά όσο γνωρίζουν οι Δήμοι, οι οποίοι είναι και αρμόδιοι με τη συνεργασία τους με το Υπουργείο Εσωτερικών. Mm-hmm. Κύριε Βαγιανά, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας στο Δελτίο μας. Να ευχηθούμε μια καλή σχολική χρονιά με λίγα προβλήματα σχετικά με τον κορονοϊό. Να είστε καλά, κυρία Μπαλέτα. Εγώ θέλω να επαναλάβω, κλείνοντας την έκκλησή μου προς τους γονείς και τους μαθητές, να φροντίσουμε όλοι να τηρήσουμε αυτά τα μέτρα, γιατί είναι ο μόνος τρόπος για να προφυλαχθούμε από αυτό το κακό που μας βρήκε. Έχω την αίσθηση ότι με τα μέτρα που πήρε η πολιτεία, δηλαδή αυτά που δεν προλάβαμε ενδεχομένως να πούμε, ότι τα διαλύματα θα φροντίζουμε να είναι σε διαφορετική ώρα, να μην γίνεται μεγάλο συγχρονισμός των μαθητών, δηλαδή αυτοί που είναι μέσα στην τάξη
και όταν θα βγαίνουν για διάλειμμα τμηματικά, οι σχολικοί εορτασμοί, τα σχολικά πρωταθλήματα, και το λέω αυτό και με την ιδιότητα του καθηγητού φυσικής αγωγής, δυστυχώς έχουν ανασταλεί. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά, η πολιτεία παίρνει τα μέτρα που χρειάζεται. Πρέπει και εμείς να κάνουμε το καθήκον μας, για να μπορούμε και η παιδεία μας να είναι χωρίς προβλήματα, αλλά και για να μπορούν οι μαθητές και οι γονείς και όλος ο κόσμος να είναι υγιείς. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βαγιανά. Καλό σας βράδυ.